κόντρα στον αγώνα τώρα από τον Ισπανό ρέφερι τον Λόπες Νιέτο, γνωστό στους Έλληνες φιλάθλους από εκείνη την ιστορία. Εδώ προσπαθεί τώρα να πιάσει την κεφαλιά εκεί ο Τσίκλερ. Ο Γιάνκερ θέλει προσοχή, το σούτ Ελευθερόπουλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα ουσιαστικά είναι σταθερός. Η πάσα από τον Χάινερ για τον Μπάλακ που θέλει να βγει απέφυγε τώρα. Μαρατίδη έκανε την μπάλα πέρα και διώχνει ο Γεωργάτος. Είναι λάθος, θέλει προσοχή. Ο Σόλ και πάλι ο Γεωργάτος με δεύτερη προσπάθεια. Επιμένουν οι Γερμανοί, προσπαθεί ο Ζαγοράκης με τον Γιάνκερ και ψήφισε ο Γιάνκερ και ο Σόλ που θα κάνει τις τρίπλες στο σούτα ο Τσίκλερ. Ο Μπάλακ στο πλάγι. Προσοχή σε αυτές τις ψηλές φάσεις. Ω! 1-0 η Γερμανία. Φάνηκε η μπάλα πέρασε μια στιγμιαία ολιγορία των διεθνών μας και ο Τάισλερ ανοίγει το σκορ στο 17. Δείτε και πάλι τη φάση και την αδράνεια της αμυντικής μας γραμμής. Είναι ξεχασμένος ο Τάισλερ δεξιά. Εδώ η μπάλα φτάνει σε αυτόν και με δεξί σουτ δεν έχει πρόβλημα να ανοίξει το σκορ στο Volkspark Stadion. Ο Χάινριχ πάνω στο Γεωργάτο. Γεωργάτος με τον Ντάισλερ μπροστά του. Το σκορ ερισέντρα τον Γεωργάτο. Ο Γεωργιάδης θέλει να μπει στη τόση. Δεν μπόρεσε ούτε ο Μαυρογιαννίδης. Ο Λιμπερόπουλος για τον Τσάρτα. Ο Τσάρτα θα κάνει το σουτ. Τι μπάλα στο δοκάρι. Η μεγάλη άτυχη στιγμή για την εθνική μας ομάδα. Στο 24 φίλες και φίλοι εδώ με τον Βασίλη τον Τσάρτα που θέλησε να ευνηδιάσει τον Καν. Ουσιαστικά τον ευνηδίασε. Δεν μπόρεσε ο Γερμανός goalkeeper να διώξει στη φάση που ξαναβλέπετε και η μπάλα σώζει τους Γερμανούς. Το δεξί δοκάρι. Ο Χάινριχ την ελέγχει από τον Νοβότνη για τον Μπάλακ. Δυνατά ο Ζαγοράκης πάνω στην μπάλα. Ο Μπάλακ θα βγάλει έξυπνα και όμορφα για τον Χάινριχ. Θα γίνει η σέντρα στην άλλη πλευρά. Θα περάσει. Θέλει προσοχή ο Σόλ να κλειστεί ο διάδρομος. Out! Πολύ δύσκολη φάση. Η μπάλα ουσιαστικά γλύπτει το οριζόντιο δοκάρι του Ελευθερόπουλου. Λιμπερόπουλος. Λάθος, για να δούμε, θα κερδίσει όμως το από το λάθος που έκανε ο Χάινριχ ο Γεωργιάδης. Το σουτ είναι κλειαρό, είναι εκτός τόπου. Ζαγοράκης. Γεωργιάδης. Ένα φάουλ που θα κάνει ο Χάινριχ, έχει και κάρτα. Εγώ νομίζω ότι εδώ εύκολα θα μπορούσε να δοθεί η κόκκινη από το Νιέτο, του χαρίστηκε. Ο Βασίλης Τσάρτας λοιπόν και ο Καν εντυπωσιακά θα μπλοκάρει. Και ο πάγκος της εθνικής μας ομάδας, ο Βασίλης Δανιήλ, σκεπτικός δίπλα του, συνομιλεί με τον Γιώργο Βαμβακά, τον γυμναστή της τεχνικής. Το φάουλ από τον Σόλ δοκάρι, προσοχή για τη συνέχεια της φάσης μακριά ο Πασαζόγλου. Ευτυχώς πέρασε ο κίνδυνος στο 54 αυτή η φάση. Οι Γερμανοί ισοφαρίζουν τα δοκάρια. Δείτε ξανά το δοκάρι του Μεμέτ Σόλ. Εγώ την εντύπωση ότι βεβαίως ο Ελευθερόπουλος δεν θα μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο εκεί. Καλά πετάει. Γιάνκερ ανοίγεται δεξιά και το κάνει τώρα την πάσα ο Ντάισλερ. Η σέντρα του Ντάισλερ προσοχή, έβαλε το κεφάλι του, άλλαξε την πορεία της μπάλας ο Κούμας. Γι' αυτό το φάουλ που βλέπετε ότι είναι τουλάχιστον 40 μέτρα μακριά από τον Ελευθερόπουλο. Με πολλοί παίκτες πάνω στην μπάλα. Οπότε τελικά και δεν ευνηδιάζεται ο Έλληνας goalkeeper. Θα διώξει σε corner. Πέρασε την μπάλα από τόσα πόδια. Είδατε δύσκολη επέμβαση του Ελευθερόπουλου. Έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα, στο τελευταίο 25 λεπτά της συνάντησης, πρέπει να τα παίξουμε όλα για όλα. Εδώ, άλλο τεχνικό στο σούτ του Σόλ. Προσοχή εδώ τον Σόλ, ένα κενό στην αμυντική γραμμή. Αυτό γκολ του Ζουνίδη. Αυτό γκολ του Ζουνίδη, κυρίες και κύριοι, 2-0 το 75, 1/4 πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Η εθνική μας ομάδα δέχεται εξοικείων τα βέλη από τον Μαρίνο Ζουνίδη σε μια τόσο άτυχη στιγμή για τον πολύπυρο λίμπερο και βεβαίως από εδώ και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και ξαναδείτε εδώ τώρα τον Σόλ, ο οποίος κάνει ένα αδύναμο σουτ, βάζει το πόδι του Ζουνίδης και ουσιαστικά ξεγελάει τον Ελευθερόπουλο. Είναι από εκεί και πέρα, όπως είδαμε, αδύνατη προσπάθεια του Ζαγοράκη να αποτρέψει αυτό το 2-0 για τη Γερμανία, που τουλάχιστον καλώς εχόντων των πραγμάτων για την National Mannschaft. Εδώ Φέλλερ ουσιαστικά βάζει τις βάσεις για να πάρει τη μεγάλη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ο Τσάρτας για τον Λιμπερόπουλο, δεν υπάρχει offside. Η εθνική μας είναι κοντά στο γκολ. Ο Λιμπερόπουλος θα πλασάρει, ο Καν θα διώξει. Έρχεται ο Φούτος, χάθηκε. Και όμως χάθηκε αυτό το γκολ, κυρίες και κύριοι. Η αποστολή της εθνικής ομάδας έφτασε στην Ελλάδα τα ξημερώματα και μετά την ήττα οι Έλληνες διεθνείς δεν είχαν όρεξη για δηλώσεις.
προχωρημένο της ώρας, οι δείκτες του ρολογίου έδειχναν 3 το πρωί, η κούραση από το ταξίδι της επιστροφής, η ήττα από τη Γερμανία και περισσότερο απ' όλα ο τρόπος με τον οποίο επιτέχθηκε εξαφάνισαν και την παραμικρή διάθεση που πιθανόν να είχε απομείνει στους διεθνείς μας για κάποιο σχόλιο κατά την άφηξή τους στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Οι δηλώσεις έγιναν διαστόματος Βασίλη Δανίλ και Βασίλη Τσάρτα. Κοινός παρονομαστής, στα λόγια των δύο Βασίλειδων, η πικρία για το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτά τα παιχνίδια μεγάλης επικινδυνότητας, όπως τα χαρακτηρίζω, για να πάρεις αποτέλεσμα δεν πρέπει να κάνεις λάθη. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο με βάση τη γενική απόδοση της ομάδος, αλλά υπήρχαν κάποιες κακές στιγμές οι οποίες διαμόρφωσαν το αποτέλεσμα. Και στον αμυντικό τομέα αλλά και στον επιθετικό θα μπορούσαν να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αν κρίνουμε και από τις ευκαιρίες που κάναμε κι εμείς, πιστεύω ότι δικαιούμαστε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά δυστυχώς όταν σου δίνονται κάποιες ευκαιρίες για γκολ και δεν τις εκμεταλλεύεσαι, δύσκολα μπορείς να έχεις απέτηση για κάποιο καλό αποτέλεσμα. Η αφύπνιση της εθνικής κατόπιν εορτής και ενώ το κακό είχε ήδη γίνει, προβληματίζει έντονα τον ομοσπονδιακό τεχνικό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι γιατί να ξεκινούμε αρνητικά. Αυτό είναι κακό, έτσι έγινε και στην Ελβετία. Η αντίδραση είναι θετική. Γιατί να μην ξεκινήσουμε εμείς ενεργητικά και να προβληματίσουμε τον αντίπαλο. Είναι κάτι που θα πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι και ψυχολογικά και σωματικά, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Όσο και αν ακούγεται σκληρό, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Ένα αποτέλεσμα που τελικά δεν ήρθε για την Ελλάδα. Όπως δεν ήρθε και η καταστροφή μετά το 2-0 του Fort Park Stadium. Πάντως δεν έρχεται η καταστροφή μετά από αυτό το παιχνίδι. Πιστεύω ότι η παρουσία μας ήταν αρκετά καλή. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από αυτό το match. Στο ποδόσφαιρο, όταν γίνεται κάποιο λάθος, άλλα καταλήγουν γκολ, άλλα δεν καταλήγουν. Εντάξει, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη αυτοσυγκέντρωση σε μερικά σημεία του αγώνα που πιστεύω ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε γιατί και εμπειρία έχουμε. Πάντως δεν πρέπει να στεκόμαστε τώρα στο πώς μπήκαν τα γκολ. Σημασία έχει ότι η ιστορία γράψε 2-0 υπέρ της Γερμανίας και όσο και να κλαίμε δεν γυρίζει πίσω. Τα δύο επόμενα παιχνίδια που έχουμε τον άλλο μήνα θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Εμείς θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι και η απειρία που διακρίνει κάποια νερά παιδιά που κρατούνται από την Ελπίδα επιδρά αρνητικά σε κάποιες στιγμές, αλλά νομίζω ότι αυτή η εθνική έχει προοπτική, έχει μέλλον. Θα πρέπει ο κόσμος να δείξει υπομονή και κατανόηση, θα πρέπει τα νέα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες εμπειρίες. Συλλέκτης εμπειριών η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατά τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Βασίλη Δανίλ. Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι μέσα από τέτοια παιχνίδια, κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους όπως η Γερμανία, η εθνική μας θα καταφέρει να αποκομίσει θετικά στοιχεία που θα της φανούν χρήσιμα για την δύσκολη πορεία της σε αυτά τα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2002. Θα πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα πράγματα προς το καλύτερο, να αποκτήσουμε εμπειρίες και πιστεύω θα έρθουν καλές μέρες. Υπάρχει προοπτική σε αυτήν την εθνική ομάδα. Ο Βασίλης Δανίλ δεν παρήλειψε να ευχαριστήσει τους ομογενείς που έδωσαν φροντερό παρόν και εμψύχωσαν την εθνική ομάδα. Εγώ μπορώ να πω ότι να τους ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν χιλιόμετρα από διάφορες πόλεις της Ευρώπης να βρεθούν κοντά μας. Ήταν συγκινητική η παρουσία τους. Πιστεύω όμως ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, προσπάθησαν και από ό,τι διαπίστωσα ο κόσμος έμεινε ικανοποιημένος. Έφτασε μέχρι το αεροδρόμιο να πει δεν πειράζει, αλλά γενικά νομίζω ότι χρειαζόταν κάτι καλύτερο να πάρουν κι αυτοί μαζί τους, διότι το να ταλαιπωρήσει, να μετακινήσει προκειμένου να δει την Εθνική Ελλάδος και να φεύγει με την πίκρα της ήττας είναι κακό.